ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στη Ριζούπολη, ένα ντέρμπι για όλους και για κάθε νίκη και για κάθε προτίμηση. Πάμε να δούμε τι έγινε. Λάθος από τον Ανατολάκη, από τον Αμανατίδη πάνω στον Τσάρτα, που ψάχνει τον Νικολαίδη με μια βαθιά παλιά, κλείνει με το σώμα τον Μαυρογεννίδης, ο Νικολαίδης μπαίνει στη φάση, θα κερδίσει την μπάλα, αποφεύγει τον Καταργιαννάκη σε καλή θέση, ευκαιρία, η πρώτη ευκαιρία στο μάτς. Μέσα στην περιοχή, απομάκρυνση από τον Ήβης που γυρίσει πίσω, το σούτ του Σέντεμπερ, πολύ καλό σούτ. Είναι ξεμαρκάριστο ο Πατσατζόγλου, παίρνει μπάλα τώρα. Πατσατζόγλου ψάχνει, βρίσκει τον Άντζα μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει ο Άντζας, μεγάλη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό αυτή. Περνάει ο Λάκης στο Βενετίδη, πάντα Λάκης. Όχι όμως και τον Πατσατζόγλου. Θα κάνει λάθος αυτός, θα βρει τον Μπορμπόκη. Σέντρα του Μπορμπόκη για τον Νικολαίδη, 1-0. Η ΑΕΚ με τον Ντέμι Νικολαίδη στο 33 από το λάθος του Πατσατζόγλου, που γύρισε την μπάλα στον Μπορμπόκη, αυτός την έσκαψε και σημάδεψε τον Νικολαίδη στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Δείτε τους πανηγυρισμούς στην πλευρά των οπαδών της ΑΕΚ με τον Ντέμι Νικολαίδη που σκοράρει για 7η φορά, ο συνήθις ύποπτος από πλευράς ΑΕΚ στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ξαναχτυπά στο 32-33 λοιπόν, 1-0 στο Ολυμπιακό στάδιο. Εδώ λάθος και πάλι από τους Ερυθρόλευκους, ο Τσάρτας κοντά στο 2-0. Προσπαθεί, δεν θα καταφέρει να αποφύγει τον Καταργιαννάκη που θα σώσει τον Ολυμπιακό. Στη φάση του γκολ, να δούμε τη φάση αυτή. Εδώ η σέντρα, η μπάλα θα περάσει, ο Γιανακόπουλος μέσα στην περιοχή προσπαθεί. Στρώνει για τον Πατσατζόγλου, το σούτ, η μπάλα out. Μόνο στον Μπορμπόκης, τελικά θα πάρει την μπάλα ο Λάκης, έτοιμος για σέντρα. Την πραγματοποιεί τώρα ο Ήβης στην κεφαλιά, ο Κατεργιαννάκης, εκπληκτική επέμβαση, ενστικτόδης επέμβαση από τον Μακεδόνα goalkeeper του Ολυμπιακού που βλέπουμε εδώ, που θα σώσει τους γηπεδούχους για δεύτερη φορά. Σέντεμπερκ με μαρκάρισμα από τον Ζαγοράκη, πέρασε την μπάλα από τον Νικολαίδη για τον Πατσατζόλου, κάθε τι πάσα αυτό στο Μαυρογεννίδη. Ωραία τρίπλα του Μαυρογεννίδη, σώζει ο Χιώτης στην ΑΕΚ, η πιο μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό στο μάτς, και εδώ από κόντρες και καραμπόλες σαν σε πιλιάρδο ευνοεί τον goalkeeper της ΑΕΚ. Μοναδική επιθετική έχουμε τον Οφορίκου, εδώ ο Νικολαίδης θέλει να μπει στη φάση, περνάει τον Καταργιαννάκη, είναι καινή αιστεία του Ολυμπιακού, θέλει να γυρίσει στον Τσάρτα την τελευταία στιγμή, θα σώσει ο Μαυρογεννίδης. Γιανακόπουλος, Οφορίκου, τριπλάρει τον Ράι, το σούτ, εκπληκτική επέμβαση του Χιώτη. Εκτελεί ο Τζότζεβιτς στο δεύτερο δοκάρι, ο Χιώτης είναι εκτός φάσης, σπρώχνει και σπρώχνεται, θα χάσει την μπάλα, παίζεται πλεονέκτημα το διαιτητή, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ο Φορίκου είναι το σούτ, πολύ μεγάλη φάση διαρκείας. Και βέβαια ο Τζότζεβιτς που συνεχίζει να είναι το βαρόμετρο στην απόδοση του Ολυμπιακού και στο σημερινό μάτς. Το λάθος από τον Κωστένογλου, ο Χούτος μπαίνει στη φάση, πασάρει για τον Οφορίκου, out. Ο Ολυμπιακός έρχεται φάτσα με το 1-1 και ο Γκανέζος που βλέπετε εδώ δεν σημαδεύει καλά, δεν ζυγίζει το πόδι του. Η πολύ μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 57 και δεν ολοκλήρωσε την πολύ ωραία ατομική του προσπάθεια. Άλλαξαν γρήγορα την μπάλα ο Νικολαίδης με τον Ήβιτς και ένα επικίνδυνο φάουλ από τον Άντζα που έχει και κάρτα. Και θα μπορούσε ίσως εδώ Ευθυμιάδης να του είχε βγάλει και δεύτερη. Ο Ήλιέβιτς πάντως είναι αυτός που θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ήβιτς κοντά στο 2-0 και ο Καταργιαννάκης σώζει τον Ολυμπιακό για μια ακόμα φορά. Τρίτη σωτήρια επέμβαση στο μάτς από τον Μακεδόνα goalkeeper του Ολυμπιακού που κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Ευθυμιάδης. Κίνηση του Άντζα και πάσα σε αυτόν. Άντζα στο σούτ, την μπάλα κοντράρισε ο Γιανακόπουλος. 1-1. Βγήκε πίσω στην πλάτη της άμυνας ΑΕΚ. Οι αμυντικοί της Άστης ανόμισαν ότι υπήρξε offside και στο 69 ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού και του Πρωταθλήματος κάνει 12 τα τέρματά του και ξαναφέρνει στα ίσα το μάτς. Προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση με τον Ινιάδη. Έχουν γυρίσει παίκτες ΑΕΚ, ωραία κάθε την πάσα. Βγαίνει ο Χιώτης μπροστά από το Χούτο και σώζει την ΑΕΚ. Έχουν τραυματιστεί και οι δύο, αλλά κυρίως νομίζω ο Σάκης Χιώτης που βλέπουμε εδώ. Έχω την εντύπωση ότι είναι πιο σοβαρός τραυματισμός του. Επίσης ο Χιώτης, έλεγα νωρίτερα για τον Καταργιαννάκη, για τρεις εκπληκτικές επεμβάσεις σήμερα. Δείτε την κάθε την πάσα που γίνεται. Εδώ ο Χούτος βγαίνει απέναντι από τον Χιώτη. Προλαβαίνει ο Χιώτης με τα πόδια. Νικολαίδης, Ανατολάκης, δεν υπάρχει offside και ο Καταργιαννάκης και πάλι επεμβαίνει θετικά. Νικολαίδης ανοίγει την μπάλα στον Αμανατίδη, σέντρα με τα αριστερό, η ΑΕΚ κοντά στον γκολ, το κάνει ο Λάκης και εδώ δείτε τον Μπάγιοβιτς που γλίστρησε.
Και τώρα έχουν ανοίξει πολλοί άμυνες. Για να δούμε το Ζαγοράκι που κάνει το σούτο. Κατεργιανάκης. Μία ακόμη επέμβαση σε μεγάλη βραδιά. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Σε λίγο συμπληρώνεται τα 90 και η ΑΕΚ με τον Μπορμπόκη σε αυτό το φάουλ. Εδώ λοιπόν ο Ράιτ στη φάση out. Το κοντέρ της αγωνίας στο υψηλότερο σημείο του. Νικολαίδης. Νικολαίδης ανάμεσα από δύο θα περάσει. Ανοίγει την μπάλα και ο Κατεργιανάκης μπλοκάρει. Ο Νικολαίδης ενώ έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια και ξέφυγε από τους δύο στόπερ του Ολυμπιακού, έκανε το κάτι παραπάνω. Άνοιξε την μπάλα λίγο παραπάνω, έχασε το κοντρόλ της και έδωσε την ευκαιρία στον Κατεργιανάκη να βγει, να πέσει τα πόδια του και να μπλοκάρει. Ο Ολυμπιακός τώρα με το Βενετίδη που κάνει τη σέντρα απευθείας. Τι λες Μάκη, ενώ συμπληρώσαμε και το τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων, δεν ξέρω πόσο θα αργήσει ακόμη αυτή η μία της ασφυρίξης. Ακούμε Μάκη Πεκέρη. Δεν το πίστευε κανείς στον πάγκο της ΑΕΚ. Μόλις και ο Νίκος ο Στράτος που είναι ήρεμος σε τις περιπτώσεις έφτασε μέχρι. Εδώ μια ακόμη κάθετη πάσα για τον Κατσουράνη. Γκολ, η ΑΕΚ 2-1 στο... ενώ βρισκόμαστε προς το 5ο λεπτό καθυστερήσεων, είχε σφυρίξει 4 λεπτά. Είχε υποδείξει 4 λεπτά ο τέταρτος διαιτής, ο Κώστας Κατσουράνης. Χρήζεται σκόρερ, η Ρυζούπολη παγώνει. Ο Κατσουράνης έχει βγάλει τη φανέλα του και πάει προς τους οπαδούς της ΑΕΚ που πανηγυρίζουν έξαλα εδώ. Το 1-2 στο 4ο προς 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ψυχρολουσία στη Ριζούπολη για τους φίλους του Ολυμπιακού. Στη φάση που ξαναβλέπουμε, ο Κατσουράνης έχει κενό χώρο απέναντι σε μια τρίπια άμυνα του Ολυμπιακού που πολλές φορές υπέστη σήμερα ναυτία και προδίδει την υπόλοιπη ομάδα. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια και μόνο συγχαρητήρια μπορώ να δώσω σε όλους τους παίκτες για σημερινή νίκη, η οποία μας κρατάει να έχουμε ακόμα ελπίδες σε στόχους μας. Πιστεύω ότι στο τέλος άξιζε αυτή τη νίκη, γιατί είχαμε και περισσότερες και πιο κλασικές ευκαιρίες. Γενικά ο Ολυμπιακός σήμερα δεν έπιασε αυτή η απόδοση που χρειάζεται για να κερδίσει μια ΑΕΚ. Γίνανε πάρα πολλά λάθη. Και ΑΕΚ βέβαια έχει αρκετές ευκαιρίες να βάλει και άλλες. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, γιατί σήμερα πραγματικά αυτή η ομάδα άξιζε την νίκη. Ο στόχος σχεδόν δεν έχει απομακρυνθεί από τη σημερινή ήττα. Χρειάζεται να κάνουμε το ίδιο πράγμα που και λέγαμε και πριν αυτό το μάτς, να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Όπως λέω και εγώ για τους παίκτες, αυτούς έχουμε και προχωράμε. Έτσι σήμερα ο Ολυμπιακός έχει αυτό το προπονητή που θα προσπαθήσει για το καλύτερο, να κάνει αυτό που μπορεί για το καλό της ομάδας. Όσο χάναμε ευκαιρίες, τόσο πιο πολύ πιέζαμε τον Ολυμπιακό και θα ήμασταν άτυχοι, μπορώ να πω, αν δεν πετυχαίναμε δεύτερο γκολ. Από εμάς εξαρτάται. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι άξια είναι πρωταθλητής. Έχει βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις και έχει καταφέρει να ξανασηκώσει κεφάλι. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε τη θέληση. Ξαναλέω, στεναχωρήσαμε τον κόσμο, αλλά ξέρουμε ότι ο κόσμος θα είναι δίπλα μας και από το παιχνίδι της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο να μπορέσουμε να είμαστε χαρούμενοι. Πολύ περισσότερο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, από τον... Οι δύο ομάδες μπαίνουν για ζέσταμα και η Ριζούπολη παίρνει φωτιά. Το κλίμα ζεσταίνεται ακόμη περισσότερο με την είδηση ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Ντέμι Νικολαίδη και τα πανηγύρια είναι έξαλλα. Στο ημίχρονο, ένταση και πολύ ξύλο. Θύμα ο Γιάννης Γρανίτσας, αλλά και μέλη της προσωρινής διοίκησης που βρέθηκαν στα επίσημα της Ριζούπολης. Ο Γρανίτσας είναι. Γρανίτσας τρώει ξύλο. Είναι ξύλο, είναι ενόρμα. Ωγω, κουτρομανάμε τον πάνω. Άλεψε, έβαλε και τις τσέπες. Το
δεύτερο ημίχρονο, Γιαννακόπουλος με τη βοήθεια της τύχης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χιώτη και κάνει το 1-1. Η ένταση του παιχνιδιού μεταφέρεται και στις κερκίδες. Ένας οπαδός των Ερυθρολεύκων λυγίζει. Οι γιατροί και των δύο ομάδων σπέβδουν να βοηθήσουν τον άτυχο οπαδό. Το φινάλε στη Ριζούπολη συγκλονιστικό και τα πανηγύρια στον πάγκο της ΣΑΕΚ έξαλα αμέσως μετά τον γκολ του Κατσουράνη που έδωσε την νίκη στην Ένωση. Οι παίκτες της ΑΕΚ ξεσάλωσαν μπροστά στους οπαδούς τους που βρέθηκαν στη Ριζούπολη. Ήταν δίκαιη η υπέρασπερα νίκη μας. Νομίζω ο Ολυμπιακός είχε κάνει δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα εμείς είχαμε κλασικότερες ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο τον Βασίλη τον Τζάρτα, αλλά και με τον Λία τον Ίβιτς και με τον Ντέμι τον Νικολαίδη. Νομίζω ότι η επικράτηση είναι υπέρασπερα δίκαιη. Πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι και δικαιούμασταν, έστω και στο τελευταίο δευτερόλεπτο πήραμε την νίκη. Ήρθα σε μια κρίσιμη κάποιο του πρωτάθληματος και την ΑΕΚ, την είχε ανάγκη αυτή την νίκη. Την έχουμε ανάγκη γιατί βλέπουμε ψηλότερα αυτή τη στιγμή. Πλησιάζουμε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να γίνει. Και δύο λόγια για τον κόσμο. Εντάξει, ήταν υπέροχο, μας συμπαραστάθηκε, εύχομαι να είναι όπως σήμερα, να μην υπάρχουν παρατράγουδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τρελό πανηγύρι από τους οπαδούς της ΑΕΚ στήθηκε και έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν όλοι μετά τη λήξη του αγώνα.